Κύριοι βουλευτές, μία από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ήταν η εισαγωγή του νόμου 2166 του 1993 τελείως νέων κανόνων σε ό,τι αφορά τους μετασχηματισμούς, τις συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις των επιχειρήσεων. Με 5 απλά και σαφή άρθρα κατήργησα ένα δεδαλώδες, γραφειοκρατικό, διαβλητό και απίστευτα χρονοβόρο καθεστώς. Ήταν μια ρύθμιση που διευκόλυνε και ενεθάρρυνε τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα και αδάπανα στις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ευκαιρίες. Η λογική της ρύθμισης ήταν ότι οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις ενοποιούν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους. Ενοποιούν για παράδειγμα τα κεφάλαιά τους, τα πάγια τους, τις υποχρεώσεις τους, τα αποθεματικά τους και έτσι ενοποιημένα τα εμφανίζουν στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης. Μεταξύ των ενοποιούμενων στοιχείων συμπεριλαμβανόταν φυσικά και τυχόν υφιστάμενες ζημίες. Το Υπουργείο Οικονομικών με την όχι ασυνήθη επιπολαιότητα και ανοησία που το διακρίνει ήλθε με το νόμο 2386 του 1996 να αποκλείσει τη μεταφορά ζημιών για φορολογικούς λόγους. Να τιμωρήσει δηλαδή τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονταν με μια ποινή που δεν επεφύλασε στις ίδιες εταιρείες αν δεν προχωρούσαν σε μετασχηματισμό. Πολλές λοιπόν ζημιογόνες επιχειρήσεις αντί να σωθούν απορροφούμενες ή συγχωνευόμενες με άλλες υγιείς παρέμειναν ως είχαν έως ότου έκλεισαν προς δόξα της περισσής εξυπνάδας του Υπουργείου Οικονομικών. Το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται ότι κατάλαβε την ανοησία και αποκατέστησε την κοινή λογική. Μερικώς βέβαια, προς Θεού δεν θα το έκανε πλήρως, με το άρθρο 9 του νόμου 2992 του 2002. Αλλά και αυτή η μερική διόρθωση πρέπει να ενοχλούσε τους φωστήρες του Υπουργείου Οικονομικών και έτσι με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα την καταργούν ξανά για να επανέλθουν στο ανόητο καθεστώς του 1996. Και δεν τους φτάνει αυτό, αλλά θεωρούν ότι πρέπει να τιμωρήσουν και τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη αρχίσει τις διαδικασίες πραγματοποίησης κάποιου μετασχηματισμού. Προφανώς στα πλαίσια εδραίωσης της εμπιστοσύνης και σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, περί της οποίας ομιλεί ο κύριος Υπουργός της Οικονομίας. Περιόρισα, κύριοι συνάδελφοι, τις παρατηρήσεις μου επί της αρχής του νομοσχεδίου σε μία μόνο παράγραφο ενός μόνο άρθρου. Για να αποδείξω με ένα παράδειγμα που το γνωρίζω, τι μπορεί να κρύβει το νομοσχέδιο που συζητούμε, το οποίο σύμφωνα με το κανονισμό της Βουλής συζητείται με μεγάλη σημασία τροπολογίες σε 4 συνεδριάσεις και αφού η αρμόδια επιτροπή είχε μόνο μία μέρα στη διάθεσή της να επεξεργαστεί τα άρθρα. Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω είναι ο χαρακτηριστικός βηματισμός της κυβέρνησης. Καταψηφίζω το νομοσχέδιο επί της αρχής, καταψηφίζω τα άρθρα του και τις τροπολογίες. Μπορεί μέσα στο νομοθετικό κυκαιώνα να υπάρχουν και μερικές θετικές διατάξεις. Αλλά έτσι όπως γίνεται η συζήτηση, δεν πρόλαβα πριν ελαχίστων εξαιρέσεων να βρω αυτές τις θετικές διατάξεις και δεν είμαι διατεθειμένος να ψηφίσω οτιδήποτε βάσει υπουργικών αποφάσεων τις οποίες δεν εμπιστεύουμε. Για παράδειγμα, ενώ είμαι απολύτως σύμφωνος με την πλήρη αποχώρηση του δημοσίου από τον ΟΤΕ, συμφωνώ απολύτως. Δεν χρειάζεται να έχει κατά τη γνώμη το κράτος μετοχές στον ΟΤΕ. Δεν γνωρίζω και πάντως δεν πρόλαβα να μάθω τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση με τον κανονισμό του προσωπικού. Αν μάλιστα κρίνω από τις χαριστικές και εξωπραγματικές ρυθμίσεις υπέρ του προσωπικού της Ολυμπιακής που βρίσκονται στην ίδια τροπολογία, απίστευτα προκλητικές διατάξεις υπέρ του προσωπικού της Ολυμπιακής, δικαιολογείται πολύ μεγάλη καχυποψία σε ό,τι αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης, κύριε συνάδελφε. Θα κλείσω θυμίζοντας τον Υπουργό ότι στην Επιτροπή δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός, ο κύριος Μπέζας,
να αποσαφηνίσει στην ολομέλεια τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην απαράδεκτη και φαύλη διάταξη που επιτρέπει στους εκδότες και τους καναλάρχες να διαχειρίζονται μαύρα χρήματα. Το ερώτημά μου είναι αν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομίας θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την προστασία τους στα μαύρα λεφτά που νομοθετημένα διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαύρα λεφτά, κύριοι συνάδελφοι, που όπως πρέπει να είναι προφανές σε όλους σας, είναι το θεμέλιο της διαφθοράς. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί με την ανοχή και ενδεχομένως και την προτροπή της κυβέρνησης θα πρέπει οι καναλάρχες ή οι εκδότες να μπορούν, για παράδειγμα, να πληρώνουν μισθούς σε υψηλόβαθμα στελέχη τους κάτω από το τραπέζι και μόνον αυτά τα υψηλόβαθμα στελέχη να μην πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Δεν καταλαβαίνω γιατί τους προστατεύει ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός Οικονομίας. Εγώ ζητώ να καταργηθεί η σχετική διάταξη εδώ και τώρα. Ζητώ επίσης να τροποποιηθεί εδώ και τώρα η απόφαση των κυρίων Αλογοσκούφη και Παπαλιγούρα, που όρισαν ηλιγκιώδεις αμοιβές για τους συμβολογράφους, που αποτελούν τεράστια κοινωνική πρόκληση. Τεράστια κοινωνική πρόκληση. Γιατί τόση απλοχεριά για τους συμβολογράφους και τόση μιζέρια για τους δικαστές, τους αξιωματικούς ή τους δασκάλους? Γιατί προστατεύουν τους συμβολογράφους οι δύο κύριοι υπουργοί? Πώς εξηγούν οι δύο υπουργοί ότι θεωρούν παράλογο να κερδίζει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου 9.000 ευρώ το μήνα και θεωρούν λογικό να κερδίζει ένας συμβολογράφος 100.000 ευρώ το μήνα? Είναι λογικά πράγματα αυτά? Ζητώ λοιπόν να τεθεί οροφή στις αμοιβές των συμβολογράφων και περιμένω ότι και για το θέμα αυτό θα δώσει εξηγήσεις ο Υπουργός, όπως δεσμεύτηκε να κάνει στην αρμόδια επιτροπή. Κύριοι συνάδελφοι, εξήγησα γιατί καταψηφίζω το νομοσχέδιο και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Ζήτησα αυτές τις δύο διευκρινήσεις και νομίζω ότι με ένα πολύ μικρό παράδειγμα σας έδειξα πόσο σοβαρά θέματα μπορεί να ρυθμίζονται κάτω από την επιφάνεια αυτού του νομοσχεδίου, μια επιφάνεια την οποία ελάχιστοι είναι σε θέση να αξίσουν. Διότι δεν είμαι καν βέβαιος ότι οι υπουργοί γνωρίζουν τι ακριβώς φέρνουν προς ψήφιση. Διότι αν γνώριζαν, κύριοι συνάδελφοι, τι μας φέρνουν οι κύριοι υπουργοί, δεν θα είχαν δεκάδες διατάξεις μέσα εδώ με τις οποίες διορθώνουν αυτά που μας έφεραν πέρσι να ψηφίσουμε. Διότι όλα γίνονται στο πόδι, βιαστικά, υπό την πίεση ποικίλων συμφερόντων. Καταψηφίζω λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, τη διάταξη αυτή, το νομοσχέδιο αυτό. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μάνο. Το λόγο έχει ο κύριος Μπεχίρης.